Στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου ολοκλήρωσαν τη σαββατιάτικη τους έξοδο τρεις ανήλικοι στο Ρέθυμνο έπειτα από υπερκατανάλωση αλκοόλ. Δυστυχώς είναι πλέον αλλεπάλληλα τα περιστατικά μέθης που σημειώνονται το τελευταίο διάστημα στην Κρήτη και θα επιστρέψουμε στη Στέλλα Μαθιουδάκη για να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Στέλλα. Τα Σαββατόβραδα, Στέλλα, κυρίες και κύριοι, είναι συνυφασμένοι με τα ξενύχτια των νέων. Τρεις έφηβοι όμως, πριν φτάσουν στο σπίτι τους, έκαναν μια στάση στο νοσοκομείο. Βγήκαν στα μπαρ της πόλης, ήπιαν όμως πολύ παραπάνω τελικά, με αποτέλεσμα να καταλήξουν στο νοσοκομείο. Μιλάμε για ανήλικα παιδιά, τρία στον αριθμό, λένε οι πληροφορίες αυτή την ώρα. Ευτυχώς όμως η κατάσταση της υγείας τους δεν ήταν ιδιαίτερα σοβαρή, καθόλου σοβαρή θα λέγαμε. Τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, μάλιστα ζαλισμένα από το αλκοόλ όπως ήταν, διαπληκτίστηκαν και μεταξύ τους εκεί στην είσοδο του Τμήματος Επηγών των Περιστατικών. Τα δύο έφυγαν αμέσως μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών. Το τρίτο άτομο παρέμεινε για λίγο, μέχρι που και εκείνο συνήλθε για τα καλά και έτσι πλέον πήρε εξιτήριο, αν μπορούμε να το πούμε, αν και δεν έγινε καν εισαγωγή. Πήγε στο σπίτι του προκειμένου να ηρεμήσει και να ησυχάσει. Όμως το πρόβλημα παραμένει. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει, όχι μόνο στο Ρέθυμνο, αλλά και σε άλλες περιοχές της Κρήτης. Και σας θυμίζω μόνο ένα πρόσφατο περιστατικό που είχαμε στο Ηράκλειο, αλλά και την τραγωδία που είχαμε βιώσει εδώ στο Ρέθυμνο πριν από αρκετά χρόνια, όταν μια μαθήτρια σχολείου εδώ της πόλης μας έχασε τη ζωή της από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Στέλλα. Ειδικά το τελευταίο δεκαήμερο, πάντως, φαίνεται να υπάρχει έτσι ένα σκηνικό που επαναλαμβάνεται.